Είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που κάνουμε την ενέργεια αυτή της συνοδοσίας εδώ στον Άγιο Νικόλα, που είναι ένας ναός σύμβολος της συνέστησης και της αλληλεγγύης. Χαίρομαι κάθε φορά να βλέπω καινούριους ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι είναι ώρα να κάνουμε και κάτι από το να μένουμε σπίτι και να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Όποιος θέλει μπορεί να μας βρει στο Facebook, να μας ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία. Η ενέργεια αυτή γίνεται 2 φορές το χρόνο. Η ομάδα μας λέγεται Θέλει τους Δανεία δίνουν το αίμα τους. Και σύμμαχός μας είναι ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, ο πατέρας Φίλιππος Χαμαριάς. Παντελή, για πες μας, έδωσες εσύ αίμα πριν λίγο. Έδωσα πριν λίγο, συμμετέχω σε κάθε αιμοδοσία. Πρέπει, παιδιά, να βοηθήσουμε όλοι. Εδώ ο Αλέξης. Όλοι. Έτσι, όλοι. Τρίτη μέρα αγάπης και προσφοράς για τον Άγιο Νικόλαο Καλαμάτας. Βέβαια, η αγάπη και η προσφορά είναι 2 έννοιες τις οποίες θα πρέπει να γιορτάζουν κάθε μέρα. Εμείς όμως αυτή την ενορία προσπαθούμε κατά το μέτρο του δυνατού να ζητάμε λίγες φορές, αλλά να προσφέρουμε περισσότερες. Έτσι λοιπόν και σήμερα ζητήσαμε την αγάπη και την προσφορά των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας, προσφορά σε αίμα και τρόφιμα, προκειμένου να ενισχύσουμε την εθελοντική αιμοδοσία του νοσοκομείου Καλαμάτας και προκειμένου να ενισχύσουμε και τους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους όσους προσέφεραν και το αίμα τους και το αίμα της καρδιάς τους. Γιατί υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σημερινή τρίτη ημέρα γιορτής. Και ενδεικτικά ευχαριστώ τον φίλο μου και αδελφό, τον Αλέξη τον Κληρόπουλο και την κυρία Νέλη Κουβελάκη, οι οποίοι προσέφεραν πάρα πολλά για τη σημερινή ημέρα, και όλους τους εθελοντές του Ναού του Αγίου Νικολάου, τους επιτρόπους, τις κυρίες του, τις φιλοκτόχου αδελφότητος, τον συμπρεσβύτερό μου, τον πατέρα Γεώργιο, αλλά προπάντων ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει δύναμη και κουράγιο να κάνουμε τέτοιες κινήσεις.